Παραμένω στον αγροτικό χώρο, καλημερίζοντας τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου, αλλά και πρόεδρο πια της ΕΘΕΑΣ, τον κύριο Μύρωνα Χιλετζάκη. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, θα είσαι στο κροατές σας. Να ξεκινήσω από την ΕΘΕΑΣ, την Εθνική Ένωση δηλαδή Αγροτικών Συνεταιρισμών, διότι εδώ τώρα στο τιμόνι είσαστε πια εσείς, κύριε Χιλετζάκη, και τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω και από τις δηλώσεις που ακούω, το ότι έχει την Προεδρία η Κρήτη, αυτό σημαίνει πολλά. Αυτό σημαίνει πολλή δουλειά, να σηκώσουμε τα μανίκια. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και πολλά σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη και μέχρι τον Εύρο, και έχουμε πάρα πολλή δουλειά από τώρα και έπειτα, γιατί αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας σοβαρά προβλήματα στη χώρα μας, την κλιματική αλλαγή, το κόστος παραγωγής, ασφαλής αγροτικά τρόφιμα, διατροφική επάρκεια, το τονίζω αυτό, γιατί δυστυχώς πάρα πολλά αγροτικά προϊόντα δεν έχουν την επάρκεια η χώρα μας σε όλα τα αγροτικά προϊόντα, και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός στόχος να το πιάσουμε, γιατί το 1980 η χώρα μας είχε διατροφική επάρκεια 117%, δηλαδή κάλυβε όλες τις εθνικές ανάγκες, και είχαμε και μια εξαγωγή της τάξης 17% σε άλλα προϊόντα παραπάνω, σε άλλα λιγότερα, και σήμερα έχουμε εισαγωγές αγροτικών προϊόντων για να τραφεί η χώρα μας. Συνεταιριστικά παραγωγή αγροτικών προϊόντων, συνεταιριστικά αγροτικά προϊόντα, γιατί έβλεπα να δηλώνεται στην χθεσινή ημέρα ότι αυτή τη στιγμή τα μέλη της ΕΘΕΑΣ έχουν αιτήσιο τζίρο αγροτικών προϊόντων, είναι πόσο, 1.300.000.000 ευρώ? 1.300.000.000 ευρώ έκλεισε η χρήση το 23, είναι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των μελών της ΕΘΕΑΣ. Είναι, ελέγχουμε περίπου το 80% της διατροφής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι αγροτικές ενισχύσεις, κυρία Δουλγεράκη, ανέβουμε σε 2 δις ευρώ, και εμείς δείχνουμε το σωστό δρόμο, ότι τα προϊόντα που διοχετεύουν μέσα από τις εργασίες ανέβουν στο 1.300.000 ευρώ. Σε λίγα χρόνια, σε πολύ λίγα, θα έχουμε περάσει τις αγροτικές ενισχύσεις σε αυτό το τεχείο. Και φανταστείτε να μην είχαμε και την ακαρπία του ελαιολάδου, τι τζίρο θα είχαμε φέτος. Αν δηλαδή είχαμε παραγωγή σε όλη την Ελλάδα ελαιολάδου. Τώρα μετακινηθείτε μου λίγο, δείτε πώς θα το διαχειριστείτε εσείς από τη δική σας την πλευρά, αν έχετε την πολύ μεγάλη καλοσύνη, γιατί δεν έχει ένα πολύ καλό πέρασμα το σήμα, με αποτέλεσμα να μην ακούμε και καθαρά αυτά τα οποία μας λέτε, κύριε Χιλετζάκη. Ξέρετε βέβαια ότι ποτέ η μία χρονιά πίσω από την άλλη δεν είναι χρυσή. Δηλαδή η μία χρυσή χρονιά δεν ακολουθεί χρυσή χρονιά ή ασημένια χρονιά. Πάντα υπάρχουν διακυμάνσεις στον αγροτικό χώρο. Στην ελιά, στο αμπέλι και πάει λέγοντας. Το ξέρετε, και ιδίως στην ελιά. Δεν τον ακούμε τον κύριο Χιλετζάκη. Κάτι γίνεται εδώ. Μάλλον υπάρχει θέμα με το πέρασμα του σήματος εκεί όπου βρίσκεται. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του ξανά. Η ΕΘΕΑΣ είναι το μόνο θεσμοθετημένο όργανο με το νόμο Βορύδη 4673 που αναφέρει ότι η συγκεκριμένη οργάνωση έχει το δικαίωμα να γνωμοδοτεί με υπουργική εντολή γύρω από τα συνεταιριστικά προβλήματα και για πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν στον πρωτογενή τομέα της χώρας, όπως επίσης και στον χώρο του αγροτικού συνεταιριστικού κινήματος. Έλεγα όση ώρα προσπαθούσαμε να σας πάρουμε, κύριε Χιλετζάκη, ότι εσείς το ξέρετε ως αγρότης, ως παραγωγός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι ποτέ μια χρονιά χρυσή δεν ακολουθείται από μια άλλη χρυσή, και πάει λέγοντας. Πάντα υπάρχουν οι διακυμάνσεις, έτσι. Πάντα υπάρχουν οι διακυμάνσεις. Αυτές τις μέρες επισκέφτηκα κυριολεκτικά το μεγαλύτερο όγκο αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας. Συζήτησα με πάρα πολλούς παραγωγούς, τα προβλήματα είναι τα ίδια παντού. Πρώτο πρόβλημα στην ατζέντα είναι η κλιματική αλλαγή. Και τα μπλόκα που βλέπετε σε όλη την Ελλάδα, στην ατζέντα τους είναι η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, ο ιονός είναι η κλιματική αλλαγή. Φανταστείτε ότι ήμουν στον μπλόκο Νίκαιας και εκεί στα Φάρσαλα δίπλα σε κάτι άλλα μπλόκα και έβλεπα τα τρακτέρ και οργώνανε τα χωράφια κυριολεκτικά. Τέτοια εποχή που δεν ήταν απαγορευτικό άλλα χρόνια να μπουν μέσα στο χωράφι με το τρακτέρ αρχές του Φλεβάρι.
Αυτό σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή έχει ανοίξει την πόρτα και έχει μπει μέσα. Το εισπράττουμε και εμείς σαν Κρήτη. Ο μέσος όρος βροχόπτωση σε όλη τη χώρα είναι 200 χιλιοστά, δηλαδή 20 πόντους νερό. Με 20 πόντους νερό δυστυχώς δεν μπορεί να βγει η χρονιά. Είτε αυτό λέγεται χαλκιδική, η ελαιοκαλλιέργεια της Χαλκιδικής, είτε η Ηράκλειο της Κρήτης. Το πρόβλημα είναι το ίδιο. Πρέπει να κάτσουμε να δούμε την κλιματική αλλαγή με ευλάβεια, γιατί θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, κυρία Βουλγεράκη, νερό νεράκι. Ωραία, να σας ρωτήσω το εξής, ή μάλλον να σας ρωτήσω τα εξής. Θέλω να θέσω δύο ερωτήματα. Πρώτον, αν αυτό το αίτημα περί επαναδιαπραγμάτευσης της κοινής αγροτικής πολιτικής μπορεί να έχει πέρασμα, γιατί ουσιαστικά εδώ λέμε ότι βάλαμε τα χεράκια μας, βγάλαμε τα ματάκια μας από τη μία και δεν προασπίσαμε έτσι όπως έπρεπε τα συμφέροντά μας, άρα τώρα δεν ξέρω τι προλαβαίνουμε. Και το δεύτερο ερώτημα είναι εάν η Κρήτη στο σύνολό της από τον αγροτικό χώρο θα μπει μέσα σε αυτό τον αγώνα ή τη δυναμική των κινητοποιήσεων, μιας που είπατε ότι βρεθήκατε και στα μπλόκα. Ακούσατε, κυρία Δουσιαράκη, κακά τώρα τα ψέματα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα μεγάλα προβλήματα έχουν λυθεί όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα. Τα μεγάλα προβλήματα που ήταν εθνικά προβλήματα και κατεβαίναμε στους δρόμους, όπως ήταν το φορολογικό, το ασφαλιστικό, που είχαμε ένα κοινό πρόβλημα όλοι εμείς, το λήξαμε. Το λήξαμε και εκτός που το λήξαμε, το λήξε αυτή η κυβέρνηση, εκτός που το έλειξε, ήρθε και έβαλε και ένα πολύ ωραίο κερασάκι στην τούρτα πάνω, που είπε ότι αν είσαι συνεταιριζόμενος ο παραγωγός, θα έχει μια επιπλέον έκπτωση στο φόρο σου, μείον 50%. Επομένως, όταν εμείς είχαμε κατεβεί στον δρόμο και πηγαίναμε όλοι μαζί σε κινητοποιήσεις από την Κρήτη και μέχρι τον Εύρο, τα αιτήματά μας, τα βασικά μας αιτήματα ήταν κοινά. Τώρα δεν υπάρχουν κοινά αιτήματα, κυρία Βουλγεράκη. Γιατί πάμε στη Χαλκιδική, δεν θα μιλήσω για την Κρήτη. Πάω στη Χαλκιδική και πάω σε ένα μπλόκο πολύ δυναμικό με 300 τρακτέρ. Μιλάω εκεί με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού και με τον υπεύθυνο του μπλόκου και μου λέει: εγώ δεν βάζω πρώτο αίτημα το πετρέλαιο που το βάζει ο Θεσσαλός, γιατί εγώ έχω δεντρώδεις καλλιέργειες, έχω βερίκοκα, έχω αμπέλια, έχω την επιτραπέζια ελιάς Χαλκιδικής που εμένα δεν μου δίνει πολλά πετρέλαια. Επομένως δεν έχω τα μεγάλα τρακτέρ, τα ζομπίρ και τις τεράστιες εκτάσεις που έχουν για τα ψυχανθή, τα μπαμπάκια και τα σιτηρά. Επομένως, εμένα πρώτο μου αίτημα είναι η ακαρπία της ελιάς. Γιατί εγώ από το εμπορικό ισοζύγιο ελιά στη Χαλκιδική έχω πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ όφελος. Πας στη Νίκαια, στη Λάρισα και σου λέει: εγώ δεν βάζω την ακαρπία της ελιάς πρώτο, θα βάλω το πετρέλαιο και θα βάλω και την αποζημίωση του Ιωνού, γιατί το χωράδι μου ευθύγησε και έχει πέτρες. Πολύ σωστά τα δικαιώματα και του Ιωνού, πολύ σωστά και τα Λονού. Όταν όμως αυτή τη στιγμή βγαίνουμε για του τόπου μας τα προβλήματα, αυτό διάρκεια δεν θα έχει. Μάλιστα. Θα λοιπόν, εγώ να καταλάβω, έχω... να με συγχωρείτε. Για να το καταλάβω εγώ, θέλω να με διορθώσετε, γιατί δεν θέλω να κάνω μόνη μου ελεύθερη μετάφραση. Σημαίνει ότι από τη στιγμή που αυτή την ώρα τα κοινά μεγάλα προβλήματα έχουν λυθεί, αλλά είναι κατά τόπους πλέον τα αιτήματα ανάλογα με τις συνθήκες που δημιουργούνται, ότι δεν θα υπάρχει ένα, ας πούμε, ενιαίο μέτωπο σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί να στηρίζεται ναι μεν, αλλά από την άλλη δεν θα κινητοποιηθείτε. Αυτό μου λέτε? Αυτό. Πέρασα από την Πελοπόννησο, είναι μια παραγωγική περιοχή με αμπία και βερίκοκα και δεν είναι στους δρόμους η παραγωγή. Και πας μια ώρα πιο πάνω και είναι στους δρόμους. Αυτό σημαίνει ότι είναι κατά τόπους τα προβλήματα. Δεν είναι κοινά προβλήματα όπως είναι του Γερμανού, του Αγρότη, του Ολλανδού, όπως ήταν του Έλληνα. Εμείς κατεβήκαμε στους δρόμους όταν χρειαστήκανε και τα προβλήματά μας τα λύσαμε για όλη την Ελλάδα. Όταν ήταν το φορολογικό και το ασφαλιστικό, το μείζον πρόβλημα του Έλληνα Αγρότη τότε. Ωραία. Με αυτή λοιπόν τη λογική λέτε ότι αφού υπάρχουν, αν θέλετε, υπάρχει ικανοποίηση για φορολογικό και ασφαλιστικό, ότι πάτε παρακάτω και βλέπετε στην πορεία από τη δική σας την πλευρά. Υπάρχουν, κυρία Δουλγεράκη, προβλήματα υπάρχουν. Αυτά τα προβλήματα είναι προβλήματα
που όποιο και να ήταν σήμερα στην κυβέρνηση θα τα είχαμε. Ναι. Δηλαδή την κλιματική αλλαγή που είχε ανοίξει την πόρτα και έχει μπει στο σπίτι μα, τώρα δεν τη διαπραγματευόμαστε. Μες. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Απόλυτα, απόλυτα σαφή. Αλλά εμένα με ικανοποιεί όμω ότι στι 24 του Γενάρη, κυρία Δουλγεράκη, η χώρα μου πρώτη φορά συγκαλεί Συμβούλιο Υπουργών του Νότου, δηλαδή βάζει μέσα Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία και τα λοιπά, Ισπανία, πάνε οι 9, Κύπρο, πάνε οι 9, συνεδριάζουν κατά της ελληνικής προεδρίας, βάζει το θέμα του πυρηνόσπορου και της ακαρπίας στην ατζέντα, που με αγγίζει πάρα πολύ εμένα σαν Κρήτη, γιατί εγώ στην Κρήτη, κυρία Δουλγεράκη, έχω 41 εκατομμύρια ελαιόδετρα. Δεν έχω συντηρά και μπαμπάκια. Εγώ κοιτάω τον τόπο μου. Τώρα εγώ από τη θέση την καινούργια που μπήκα δεν το λέω αυτό τοποκριστικά. Γιατί εγώ θα κοιτάω τώρα και το συντηρό και το μπαμπάκι και την Ελιά Χαλκιδική και όλα από την καινούργια μου ειδικότητα από χθες το μεσημέρι και μετά. Αλλά εδώ πέρα όταν εγώ βλέπω στην Κρήτη ότι μου βάζει την ακαρπία και τον πυρηνόσπορο στα πρώτα προβλήματα της ατζέντας και στις 24 του Γενάρη, πρέπει τώρα εγώ να είμαι κομματικά κατευθυνόμενος για να κατέβω στον δρόμο. Συγγνώμη τώρα που το λέω, αλλά δυστυχώς. Δηλαδή όσοι κατεβαίνουν αυτή την ώρα είναι κομματικά κατευθυνόμενοι? Δεν λέω όσοι κατεβαίνουν, αλλά κάποιοι τώρα που είναι σε κάποια μπλόκα συγκεκριμένα και κάποιες διαδηλώσεις. Α, στην Κρήτη εννοείται. Εννοείται για την περιοχή της Κρήτης που έχει διαφορετικά θέματα, προβλήματα, ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Δουλγεράκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό, κυρία Δουλγεράκη, να φτιαχτούν οι αγροτικοί συλλόγοι, να ξαναεπανέλθει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ηρακλείου που είχε δώσει πραγματικούς αγώνες στο παρελθόν, και όλοι μαζί μετά να διεκδικούμε τα προβλήματα, γιατί από τώρα και έπειτα με την κλιματική αλλαγή τα προβλήματα θα είναι πολύ μεγάλα. Πείτε μου κάτι, γιατί δεν πήρα απάντηση. Είναι με να ακούσαμε για το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας 24 πρώτου που έγινε κλπ. Με τους υπουργούς του Νότου και όλα τα υπόλοιπα. Το δεύτερο σκέλος ή το πρώτο σκέλος της ερώτησης ήταν εάν αυτή την ώρα με όσα έχουν γίνει, εσείς πιστεύετε, όσα έχουν αποφασιστεί, ότι υπάρχει περιθώριο επαναδιαπραγμάτευσης και σωστής επαναδιαπραγμάτευσης από την αρχή, από τη μέση, δεν ξέρω, της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι ένα από τα αιτήματα των αγροτών οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα στους δρόμους? Ακούσε ένα δεκαιλιάδρος γεράκι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν διαπραγματεύτηκε σωστά η ΚΑΠ επί κυρίου Λιβανού. Δεν διαπραγματεύτηκε. Και τα αποτελέσματα τα είδαμε. Δεν διαπραγματεύτηκε όμως και σωστά σε όλη τη χώρα. Γιατί? Γιατί σε όλη την Ευρώπη, γιατί βλέπουμε ότι το ίδιο θέμα το φέρνει στο τραπέζι και ο Γερμανός, η ΣΚΑΠ και τα λοιπά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη φιλοπεριβαλλοντική η βάση στην ΚΑΠ. Είτε αυτό λέει είτε Γερμανία, είτε Ιταλία, είτε Ελλάδα, είτε Ισπανία. Λοιπόν, οι φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις αυτές θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στο κομμάτι που λέγεται παραγωγή. Όντως υπάρχει φως στο τούνελ το 24 να γίνει η διαπραγμάτευση της ΚΑΠ, γιατί είναι η χρονιά γέφυρα και περιμένουμε. Και περιμένουμε πραγματικά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να αφαιρέσουμε και τι μπορούμε να προσθέσουμε στην επόμενη ΚΑΠ το 24. Δηλαδή η χρονιά που μπήκε τώρα είναι η χρονιά να προσαρμογείς της ΚΑΠ για το 25. Είναι η χρονιά που θα κατατεθούν προτάσεις. Έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν και θα φέρω ένα μικρό παράδειγμα και θυμάμαι αξέχαστα, ήμουνα στη δικιά σας εκπομπή, ήταν αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα η κυρία Βρέτζου. Αξέχαστα το θυμάμαι με τη διαπραγμάτευση που έγινε με τη σταφίδα. Με τη σταφίδα που συμπεριλάβανε στην ενδιάμεση διαπραγμάτευση την κορυφιακή σταφίδα και όχι την κριτική. Το θυμάμαι αξέχαστα. Βουλευτές τότε του ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταθέσει πρόταση στην ενδιάμεση διαπραγμάτευση. Εντάξανε την κορυφιακή σταφίδα και αφήσανε απ' έξω την κριτική σταφίδα. Επομένως τέτοιου είδους
παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάω αυτό. Με ξεκάθαρες οι θέσεις σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα σας, κύριε Χιλετζάκη. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Καλημέρα.